Άλωσαν ένα απόρθητο φρούριο αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου και της ΕΚΑΜ Κρήτης για να ξεσκεπάσουν τη θρασίτατη και απροκάλυπτη δράση γνωστής οικογένειας που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή Φόδελε Πέρα Γαλλίνων, μετατρέποντας τα ορεινά σε άντρο παρανομίας. Τα μέλη της οικογένειας εν μέσω κρίσης και πανδημίας εξακολουθούσαν να κόβουν συνάλλαγμα μέσα από το εμπόριο ναρκωτικών, όπως αποδεικνύεται παραδίδοντας χασίς και κοκαίνη μέσα στα σπίτια τους. Σε επιλεγμένη πελατεία που έπρεπε να φτάσει μέχρι την ορεινή περιοχή, την οποία είχαν θέσει υπό πλήρη έλεγχο, οργανώνοντας ολόκληρο δίκτυο για να ελέγχουν ακόμη και τουρίστες με την υποψία ότι θα μπορούσαν να είναι αστυνομικοί. Εδώ και χρόνια η Ελλάς έφτανε μέχρι την πηγή, αλλά ναρκωτικά δεν έβρισκε κάθε φορά που έζωνε αξιμέρωτα σπίτια και ποιμνιοστάσια της οικογένειας. Ο ταξίαρχος αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου Νίκος Πυριδάκης, που ήταν επικεφαλής των ερευνών αλλά και της τελικής επιχείρησης σύλληψης των κατηγορουμένων, αναφερόμενος στη μάχη κατά των ναρκωτικών, επεσήμανε τη διασύνδεση των εγκληματικών ομάδων στο νησί. Είναι ένας νομός που κρατάει, παίρνει και από τη μεριά του Ρεθύμνου ένα μεγάλο κομμάτι της εγκληματικότητας, παίρνει και από την άλλη μεριά, είναι η Ενδοχώρα, πηγαίνει η Νότια Κρήτη που έχουν πολλά προβλήματα. Σίγουρα οι φοιτείες εδώ και τα ναρκωτικά σε συγκεκριμένες περιοχές πολλές φορές και θέλει συνεχόμενη. Δεν αρκεί μια φορά να κάνεις μια επέμβαση, να κάνεις μια επιχείρηση και εκεί να σταματήσει. Πρέπει να είσαι συνέχεια εκεί, να είσαι συνεπής, τακτικός και να προσπαθήσεις να κρατάς ισορροπίες. Αυτή τη φορά ο κύβος ερήφθη με την απόφαση των αστυνομικών να μην φύγουν από την περιοχή αν δεν ξεσκεπάσουν πλήρως τη δράση των σύγχρονων Κορλεόνε. Άνδρες της ΕΚΑΜ έμειναν για εβδομάδες ακροβολισμένοι στην ορεινή περιοχή, καταγράφοντας βήμα-βήμα την καθημερινότητά τους. Ξυπνούσαν μεσημέρι, έχοντας ήδη κλείσει τα ραντεβού με την πελατεία. Λίγο πριν τις συναλλαγές πήγαιναν στις κρύπτες που είχαν φτιάξει στις μάντρες από το βουνό μέχρι τη θάλασσα και έβγαζαν μόνο όσα είχαν σκοπό να πουλήσουν εκείνη τη μέρα. Τα άπλωναν σε πάγκο παραδίδοντας μόνο μεγάλες παρτίδες, χασίς με το κιλό και κοκαίνη σε βραχάκια των 10 και 20 γραμμαρίων, εξαφανίζοντας αμέσως μετά κάθε ίχνος των συναλλαγών. Ο πατριάρχης της οικογένειας δεν έγινε δυνατόν να εντοπιστεί και να συλληφθεί, καθώς η επιχείρηση εξελίχθηκε σε πολλά μέτωπα. Όμως τα χέρια των αστυνομικών έπεσαν στη διάρκεια της επιχείρησης ο ένας από τους ενήλικους γιους του, αλλά και ο 13χρονος, τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες εμβρόντιτοι οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν να κάνει ακόμη και μόνος τους συναλλαγές. Η σύζυγός του συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας του ανηλίκου, ενώ οι τρεις αλλοδαποί που φόρεσαν πρώτοι χειροπέδες ήταν η χθεσινή πελατεία σύμφωνα με τη δικογραφία. Δυστυχώς για άλλη μια φορά μια νόμιμη συναλλαγή βαφτίστηκε και μια παρουσία δικαιολογούμενη από μια καθαρά εμπορική δραστηριότητα. Βαφτίστηκε αγορά και πώληση ναρκωτικών ουσιών και θεωρώ ότι με στοιχεία συγκεκριμένα, τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη διάρκεια της ανακριτικής απολογίας, θα αποδειχθεί ότι η παρουσία του στο συγκεκριμένο χωριό ήταν προϊόν της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου εντόπισε και έχει κατασχέσει 5 κιλά χασίς και 344 γραμμάρια καθαρής κοκαΐνης. Πάνω από 4.600 ευρώ, ένα πιστόλι με γεμιστήρα που ήταν πάντα πάνω στον πάγκο, 12 κινητά τηλέφωνα και 2 ζυγαριές ακρίβειας. Ακόμη υλικά συσκευασίας και πλαστικά βαρέλια που φαίνεται πως ήταν πρόσφατα γεμάτα χασίς.